Έπρεπε λοιπόν σε αυτές τις δομές, στα γυροκομεία, μην ξεχνάτε ότι στη Γαλλία το 1 τρίτο των θανάτων οφείλεται στα γυροκομεία. Έπρεπε λοιπόν και εδώ ο ΕΟΔΗ, αλλά και η σύνοδος, θα έλεγα, των λοιμοξιολόγων, αλλά και της πολιτικής προστασίας, να το έχει προβλέψει αυτό, να πάει σε κλινικές, να πάει σε νοσοκομεία. Ποιος ξέρει τώρα στα νοσοκομεία, για να μην παίρνουμε μόνο τις ιδιωτικές κλινικές, έτσι, στα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, πού ξέρουμε πόσοι γιατροί ασθενούν αυτή την ώρα, σε πόσους έχουν γίνει τεστ διάγνωσης και πότε πήγαν σε δομές τέτοιες πολυάνθρωπες ο ΕΟΔΗ και οι υπόλοιποι εντεταλμένοι από την κυβέρνηση για να κάνουν μαζικά τεστ. Γιατί εκεί είναι, αγαπητοί κύριοι, πρέπει να γίνουν μαζικά τεστ. Αυτή την ώρα το πρόβλημα δεν θα έρθει από το μένουμε στο σπίτι, γιατί έχουν μείνει στο σπίτι άνθρωποι και πειθάρχησαν. Το πρόβλημα είναι όταν αυτοί οι ασθενείς που είναι του μένουμε στο σπίτι θα βγουν έξω τώρα και θα συναντηθούν με τους υγιείς. Κύριε Βαθιώτη, επειδή έχετε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κατηγορό. Δεν κατηγορώ, είναι επιστημονική. Ωραία, και εγώ να σας διαμουτρέψω και με σεβασμό να σας ρωτήσω. Εγώ καταλαβαίνω ότι ξέρω ότι σύμφωνα με τον νόμο έχει πάει η εποπτεία από το Υπουργείο Υγείας στις περιφέρειες, που οι περιφέρειες έχουν την Περιφερειάρχη και αρμόδια επιτροπή που έχει βασικό αντικείμενο την εποπτεία και τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών. Σας λέω κάθε τριετία, ακούστε με. Άρα υπάρχει δηλαδή επιτροπή που δουλεύει κάθε τρία χρόνια για μια κλινική. Ναι, ακούστε με. Κανονικά και σε περίοδο πανδημίας, με όσα συμβαίνουν. Ακούστε με. Την περιφέρεια, εσείς ως επιμεριάζεις δημόσιας υγείας, δεν αναρωτηθήκατε τι συμβαίνει στις κλινικές που είναι υπό την εποπτεία και τη δική σας, ή ο ΕΟΔΗ δεν σας επιτρέπει? Εγώ, αγαπητέ κύριε, δεν έχω το αυτοκίνητο να πάω. Τέλος πάντων. Εγώ θα σας πω τούτο. Και εγώ απλά σας ρωτάω, δεν έχω κάτι εναντίον σας. Το καταλαβαίνετε? Όχι, ασφαλώς και το καταλαβαίνω, και στα πλαίσια της ιδιότητός σας έχετε χρέος να ρωτάτε. Και εγώ χρέος να απαντάω. Βεβαίως, ευχαριστώ. Με ακούτε? Με πολύ καλά, ναι. Για να μην σας διακόπτω. Γιατί, ναι. Λέω λοιπόν το εξής, ότι εμείς ως περιφέρεια πρέπει, σύμφωνα με τον νόμο, κάθε τρία χρόνια να δίνουμε άδεια λειτουργίας. Όμως θα έπρεπε να, κάθε χρόνο να κάνουμε έλεγχο. Με ποιους υπαλλήλους, κύριοι, να κάνουμε έλεγχο? Όταν δεν υπάρχουν υπάλληλοι. Όταν πρέπει για να πας σε μια κλινική, μπορεί να πας και τρεις και τέσσερις και πέντε φορές μέχρι να διαπιστώσεις αν αυτά που ορίζει το Υπουργείο, όχι εμείς. Μισό λεπτό όμως, κύριε Βαθιώτη, είναι αυτό που βάζει είναι το νομικό πλαίσιο. Και ίσως έχουμε και μια βιωματική εμπειρία σε αυτές τις ελλείψεις που λέτε. Προσέξτε όμως, είπε προηγουμένως ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Πατούλης, που είστε συνεργάτες. Καταρχήν, οφείλω να σας πω το εξής. Να θέσω το ερώτημα και το λέτε. Ακούστε, ότι σε 142 γυροκομεία τις γιορτές και σε άλλες δομές πήγαν τα συντηρητικά και γάδια. Και λέω εγώ τώρα. Εσείς είστε περιστεριώτης, γιατρός, αντιπεριφερειάρχης υγείας. Μπορείτε και πάτε σε αυτές τις δομές αντισηπτικά και γάδια. Με τον κορονοϊό, όχι. Ο ΕΟΔΗ. Δηλαδή, ξέρετε τι λέει ο κόσμος? Κύριε Βαθιώτη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος? Οι πολίτες. Θα σας πω, θα σας μεταφέρω τα μηνύματα εδώ. Κρύβονται όλοι πίσω από τον κύριο Τσιόδρα. Αυτό λένε. Όχι, εγώ δεν κρύβομαι. Εγώ κάνω κριτική στον κύριο Τσιόδρα. Δεν έχετε καταλάβει καλά. Κριτική φταίει, δηλαδή. Ας πούμε, σήμερα που ήρθε στο Περιστέρι, σας πήρε. Να σας πει, κύριε Βαθιώτη, πάω στα μέρη σου, έρχομαι. Ναι. Δεν με πήρε τηλέφωνο. Αν με έπαιρνε τηλέφωνο και ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδελιάς, εγώ θα είμαι απαρών. Εγώ προσπαθώ να δω τον κύριο Κοντουζαμάνη τρεις μήνες και δεν μπορώ. Αρχιδό. Τι έχετε να πείτε από αυτού? Εγώ έχω να πω ότι δεν θα ήθελα να ήμουν συγγενής εκ των τριών νεκρών και να ακούω αυτές τις κουβέντες στον αέρα, όχι από εσάς προσωπικά, κύριε Βαθιώτη, αλλά επειδή σκάει μια φούσκα πολλών ετών, προφανές αυτό, θα ένιωθα εξαιρετικά άβολα αν ήμουν συγγενής, θα ένιωθα σχετικά προστάτευση. Αλλά μπορεί να είναι μια δική μου μη λογική κρίση αυτή και ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι προσωπικό το σχόλιο, το καταλαβαίνω. Και να πω κάτι, και εσείς και ο Περιφερειάρχης βγήκανε και τα είπανε. Βγήκατε. Τηλέφωνα. Βγήκατε. Έχει κάνει ένα τραγικό λάθος στην ανακοίνωσή του σήμερα. Τραγικό λάθος. Γιατί το Υπουργείο Υγείας δίνει τη δυνατότητα, αυτό πάει και ελέγχει πρώτα και η Περιφέρεια υπογράφει στο τέλος την καλή λειτουργία. Αλλά το Υπουργείο Υγείας έχει πάει και έχει πει ότι μπορεί σε μια κλινική, γιατί λέει Ποειδίν πώς είναι χειρουργική κλινική σε συνδυασμό στο ίδιο κτίριο με νεφρολογική μονάδα. Αφού το κράτος επιτρέπει αυτό, τι να κάνουμε δηλαδή? Να ρωτήσω κάτι, γιατρέ και αντιπεριφερειάρχη. Θέλω να σας πω ότι και η πολιτική ένα ερώτημα, έχει κάνει λάθος εκεί. Για να μην κρυβόμαστε όλοι πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι. Και να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι. Ωραία. Ναι. Ερώτημα, κύριε Βαθιώτη, ένα ερώτημα. Ο ΕΟΔΗ, το πρώην Κελπνόδη, λοιπόν, πήρε με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου τις αρμοδιότητες σας επί του κορονοϊού.
Επειδή γνωρίζετε τη δομή του ΕΟΔΗ, έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει. Γιατρός είστε. Ή πάγος από το ερώτημα ή πάγος στο Skype. Όχι, έχει. Με ακούτε? Ναι, προσοχή. Όχι, όχι. Δεν είχα προειδοποιήσει ότι επειδή ερχόμουν απ' έξω από μια συνεργασία που είχα στο 11-10. Εντάξει. Δεν είχα πολύ μπαταρία το είναι το θέμα. Στο κινητό μου. Όμως μπορώ να σας μιλήσω και από το τηλέφωνο. Ναι, πείτε μας. Πείτε μας. Έχουμε την εικόνα σας και έχουμε και. Ναι, λέω λοιπόν το εξής. Λέω λοιπόν το εξής. Ότι ο ΕΟΔΗ. Με ρωτήσατε αν ανταποκρίνεται το ΕΟΔΗ. Δεν ξέρω αν με την παρούσα σύνθεση μπορεί να ανταποκριθεί ο ΕΟΔΗ. Σαφής. Σας ευχαριστούμε κύριε Παφιώτη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Νομίζω ότι να είστε καλά. Ανοίγει πολλά ζητήματα ο κύριος Βαθιώτης. Και εδώ ξέρεις, είναι και αυτό ότι δεν θα γίνω εγώ εξεταστήριο θύμα κανενός. Και δεν μιλάω για τον κύριο Βαθιώτη. Μιλάω για όσους μπορεί να νιώθουν ότι μπορούν να μπουν σε αυτή τη θέση. Σοφία, μας είπε ότι δεν έχουν γίνει τα τεστ που έπρεπε στις ευάλωτες ομάδες. Δεν υπάρχει συνεργασία των δομών των περιφερειών, δηλαδή διευθύνσεων υγείας, που είναι γιατροί, έτσι, και των τοπικών διευθυντών με τον ΕΟΔΗ. Μας είπε ότι θα έπρεπε να έχει καλύτερη επικοινωνία ο κύριος Τσιόδρας μαζί του. Δικά του λόγια χρησιμοποιώ.